Σταματάω τώρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στην Τρίωρη, αυτή στάση εργασίας, 12 το μεσημέρι έως και τις 3, και καλημερίζω από το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο τον κύριο Βασίλη Κούδα. Τι κάνετε, γιατρέ? Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς. Γιατί αυτή η στάση εργασίας σήμερα? Παρακαλώ. Γιατί αυτή η στάση εργασίας σήμερα? Κυρία Δολγεράκη, αυτή η στάση εργασίας είναι πιο απαραίτητη από ποτέ. Γιατί τα θέματα στον χώρο της υγείας, όπως ξέρετε και ξέρω ότι τα παρακολουθείτε πολύ καλά, όχι μόνο δεν βαδίζουν σε ευνοϊκότερη κατεύθυνση, και αν θέλετε θα μπορούσε η ελληνική πολιτεία, το κράτος και αυτή η κυβέρνηση να εκμεταλλευτεί την πανδημία για να βελτιώσει τις συνθήκες, αλλά τις επιδεινώνει με πάρα πολύ, πολύ γρήγορους ρυθμούς. Έχει αναγγείλει η κυβέρνηση, όπως ξέρετε, την επίσπευση του νομοσχεδίου που αφορά στο νέο ΕΣΥ, δηλαδή σε όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί με πολύ γρήγορους ρυθμούς η κυβέρνηση, και οι οποίοι με μαθηματική ακρίβεια οδηγούν σε πλήρη ιδιωτικοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Mm-hmm. Μόνο χαρακτηριστικό θα σας πω είναι ότι σε αυτό το νομοσχέδιο, για πρώτη φορά από τότε που ιδρύθηκε το ΕΣΥ, νομιμοποιείται το να υπάρχει νοσοκομείο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που θα έχει διοικητή manager, CEO τον αποκαλεί, δηλαδή, ξέρετε, διευθύνων σύμβουλο. Ναι. Ξέρω, μας αρέσουν αυτές οι λέξεις. Και αυτό αφορά στο νοσοκομείο της Σπάρτης, για να είμαστε συγκεκριμένοι, και αφορά τη σύμβαση έργου με συγκεκριμένο επιχειρηματικό όμιλο, ο οποίος εδώ και χρόνια, έτσι, με πλάγιο τρόπο, με δωρεές, με φιλανθρωπίες, έδειξε το ενδιαφέρον του για το χώρο της υγείας, κάτι που το είχαμε επισημάνει όλο το υγειονομικό κίνημα, το έχει επισημάνει ότι αυτό υποκρύπτει κάτι άλλο, και δυστυχώς τώρα επιβεβαιωνόμαστε. Μάλιστα. Και από την άλλη, χθες έγινε και κάτι άλλο γνωστό. Έγινε μέσω μιας καταγγελίας από τον Ανδρέα Ξανθό, ότι μεθοδεύτηκε, όπως λέει, γραπτά είναι αυτά τα οποία αναφέρει ο κύριος Ξανθός, ότι μεθοδεύτηκε στα μουλοχτά και πέρασε σε ένα άσχετο νόμο του Υπουργείου Εσωτερικών η ουσιαστική κατάργηση της μονιμότητας των νεοπροσλαμβανόμενων γιατρών στο ΕΣΥ. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι όσοι γιατροί διορίστηκαν την τελευταία πενταετία σε δομές του ΕΣΥ, λέει ο κύριος Ξανθός, κινδυνεύουν να χάσουν τη θέση τους, αφού δεν μπορούν να τη διεκδικήσουν με πλέγμα κινήτρων, μισθολογικών, εργασιακών, εκπαιδευτικών, επιστημονικής εξέλιξης κλπ. Αλήθεια όλα αυτά? Το διάβασα κι εγώ αυτό. Στην ουσία, για να είμαστε ειλικρινείς, προσπαθούν πάλι, ισχύει αυτό που ο κ. Ξανθός ενημέρει, δηλαδή ότι προσπαθούν να αναιρέσουν μια κατάκτηση που είχε το υγειονομικό κίνημα εδώ και όχι πολλά χρόνια, 12-13 χρόνια, γιατί και πριν από αυτό πάλι οι νεοπροσληφθέντες γιατροί στο ΕΣΥ, αυτοί που έμπαιναν, mm-hmm. Δηλαδή ήταν για μια πενταετία, στο πω έτσι, κάπως δόκιμη, δηλαδή στην πενταετία η θέση τους επανακυρισόταν και θα μπορούσε για διάφορους, όπως είπατε και εσείς, λόγους, να τη χάσουν αυτή τη θέση. Αυτό είχε αναιρεθεί, είχε γίνει μια διαδικασία τύπου, όπως ήταν και στους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους, μονιμοποίησης, εφόσον πληρούνται κάποια βασικά κριτήρια, όπως σε όλους τους εργαζόμενους, δηλαδή να είναι συνεπής ο γιατρός, να ασκεί τα καθήκοντά του κτλ. Και τώρα, με βάση αυτή την καταγγελία, και όντως ισχύει αυτό, δηλαδή στον νόμο που υπάρχει, επαναφέρεται αυτή η διάταξη, και με μάλιστα κάποιες διατάξεις, έτσι λίγο, ας το πω έτσι, πονηρές, που λογικό είναι κατά τη γνώμη μας, εφόσον θέλουμε ένα ιδιωτικοποιημένο ΕΣΥ, θέλει η κυβέρνηση, εννοώ, να κάνει τέτοιες ρυθμίσεις ώστε να προσπαθήσει να έχει εργαζόμενους ευέλικτους, φθηνούς, και να μπορεί να τους, να πω έτσι, να τους ελέγχει. Άρα θα πρέπει η μονιμότητα να έρθει όχι μόνο στους γιατρούς, θα πρέπει να έρθει και στους υπόλοιπους εργαζόμενους. Σε μεγάλο βαθμό, όπως ξέρετε, αυτό το έχει πετύχει, γιατί με τις διάφορες συμβάσεις, με τις διάφορες ευέλικτες μορφές εργασίας, πλέον μόνο, θα έλεγα, γύρω στο 50-60% των νοσοκομείων έχει μόνιμους εργαζόμενους, και όσο παίρνουν τα χρόνια φυσικά και παίρνουν σύνταξη παλιότερη, αυτό αλλάζει. Ένα τέτοιο για μας κόλπο, να το πω έτσι, είναι, και αυτό που άκουσα λίγο πριν το συνάδελφο Μονσάκη από τον Άγιο Νικόλαο, η απειλή στους ανεμβολίους συναδέλφους ότι, ότι θα απολυθούν, και το λέω με ποια έννοια, ότι αν κάποια στιγμή αυτό είχε και ένα επιστημονικό, να το πω έτσι, περιτύλιγμα, πραγματικό, ότι δηλαδή όντως ένας ανεμβολίαστος υγειονομικός
ήταν λίγο πιο επικίνδυνος από τους υπόλοιπους, τώρα δεν έχει κανένα επιστημονικό, καμιά επιστημονική δικαιολογία, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά και ξέρουμε και όλοι μας ότι και τα καινούργια στελέχη του κορονοϊού δεν διαχωρίζουν εμβολιασμένου και εμβολιασμένου. Μάλιστα. Και μια που το πήγατε εκεί, από την άλλη, υπάρχει και μια άλλη διαμαρτυρία δική σα. Αυτά τα πρόσθετα έξοδα, ενώ του σωματείου των εργαζομένων, για τα πρόσθετα έξοδα και την ταλαιπωρία, με τα οποία επιβαρύνονται συνοδοί και αποκλειστικές που φροντίζουν αιμοκαθαρόμενου ή νοσηλευόμενου ασθενεί με σοβαρά νευρολογικά, κινητικά και άλλα προβλήματα υγεία, αφού υποχρεώνονται, όπω λέτε, να προσκομίσουν αρνητικό rapid ή εμβολιασμένοι ή PCR ή του τελευταίου 48ωρου, χωρίς αυτό να εξασφαλίζεται δωρεάν από το νοσοκομείο. Τι είχες γίνει, τι είχα πάντα, κύριε Κουδαΐνα. Εντάξει, η δικιά μας η πρόθεση του σωματείου, η δικιά μας η διεκδίκηση, η δικιά μας η επιθυμία είναι τα χρήματα που δίνουν οι φορολογούμενοι και με τόσο άγριους ρυθμούς, σε κάποιο βαθμό να επιστρέφονται πίσω. Άρα για μας θα ήταν υποχρέωση της πολιτείας, τουλάχιστον κάποιους ανθρώπους που είναι αναγκασμένοι να κοιτάξει, κύριε Τουλιαράκη, κανείς δεν έρχεται στο νοσοκομείο επειδή κάνει βόλτα ή επειδή του αρέσει. Έρχεται επειδή υπάρχει ανάγκη, επειδή θέλει να φροντίσει τον δικό του άνθρωπο, επειδή, αν θέλετε να το πούμε και έτσι, δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό σε αριθμό ώστε να μπορέσει να κάνει όλες αυτές τις διαδικασίες και να μην χρειάζονται συνοδοί που μπορεί όντως να είναι μια πηγή διασποράς. Άρα όμως, εφόσον χρειαζόμαστε συνοδούς, θα πρέπει το κράτος να πληρώνει για τα rapid test και να μην πληρώνουν άνθρωποι οι οποίοι, όπως ξέρετε, κάθε μέρα όλο και πιο πολύ φτωχοποιούνται και κάθε μέρα όλο και πιο πολύ χάνουν από το εισόδημά τους, να πληρώνουν και rapid test κάθε μία ή δύο μέρες. Εμείς η διεκδίκησή μας, όπως ξέρετε, δεν είναι μόνο σε αυτό, είναι σε όλο αυτό το πλέγμα κοινωνικής προστασίας που θα πρέπει να υπάρχει, ειδικά στους χρόνιους ασθενείς. Μιλάμε για ανθρώπους αιμοκαθαιρόμενους, όπως είπατε, καρκινοπαθείς, ανθρώπους που κάνουν θεραπείες συχνά στο νοσοκομείο και είναι αναγκασμένοι να έρχονται εκεί με τους συγγενείς τους. Άρα υπάρχει μια ολόκληρη, όπως σας είπα, ένα ολόκληρο πλέγμα διεκδικήσεων, το οποίο είναι στην αντίθετη κατεύθυνση από την λογική του, όπως σας είπα και στην αρχή, του νέου ΣΥ, που σημαίνει ο ασθενής να πληρώνει όλο και περισσότερο από την τσέπη του. Το τι θα απογίνουμε είναι το μεγάλο ερώτημα και δεν είναι ρητορικό, αλλά είναι πραγματικό. Κύριε Κούδα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Θα πω μια κουβέντα μόνο για αυτό που είπατε και ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Ότι στις 6 το Απρίλιο και η ΓΕΣΕ και η ΑΔΔ έχει προκηρύξει πανεργατική απεργία ακριβώς για αυτά τα θέματα. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, η υγεία δεν είναι αποκομμένη. Είναι συνδεδεμένη και με τη φτώχεια που καλπάζει με γορκούς ρυθμούς, είναι συνδεδεμένη με την ανεργία, είναι συνδεδεμένη με τις υπόλοιπες συνθήκες, είναι συνδεδεμένη με την πανδημία, η οποία έχει βέβαια αλλάξει μορφή, αλλά είναι και παραμένει εδώ παρόλες τις επιθυμίες της κυβέρνησης που θέλουν να ανοίξουν το τουριστικό κομμάτι και καλά κάνουν να το ανοίξουν, αλλά θα πρέπει να συνεχιστεί η προστασία των πολιτών. Θέλω να πω ότι αφορά σε πολλά πράγματα και νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να συμμετέχουν στην αυτή την απεργία στις 6 του Απρίλη, γιατί αφορά την ίδια μας τη ζωή. Δεν αφορά κάποιους άλλους ανθρώπους, δεν αφορά κάτι το αφηρημένο. Σωστή. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, γιατρέ, καλή σας ημέρα από τον 984.